λοιπόν στην Τρίπολη, σε μια μοτοσία που διοργάνωσε ο νεοσύστατο σύλλογο Action ST. Θέλω να μα πείτε τι εντυπώσει σα, ποιο ήταν ο στόχο και πού φτάσαμε. Άριστε. Ο στόχο μα τον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Συνήθω τι πρώτε ομοδοσίε δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχει. Αλλά ήταν απίστευτα καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμο τη Τρίπολη ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Υπήρχε μία πολύ καλή ενημέρωση, όλος ο κόσμος είχε μάθει για την αιμοδοσία και νομίζω ότι αυτή η αιμοδοσία ήταν κάτι σαν γιορτή για την Τρίπολη. Δηλαδή ήταν πολύ καλός ο χώρος, οι άνθρωποι, οι διοργανωτές και τελικά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Συγκεντρώσαμε τώρα τελειώνοντας 250 φιάλες αίμα, ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Αυτό που θα πρέπει τώρα να γίνει είναι να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και όλοι μαζί εδώ η Τρίπολη να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, να αγκαλιάσει τον καινούριο σύλλογο, γιατί προσφέρουν πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο κάνετε, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη για αίμα. Εμείς σαν νοσοκομείο παιδών έχουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εισάγουμε κάποια ποσότητα αίματος γιατί δεν είμαστε αυτάρκεις. Και αν όλος ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι η αιμοδοσία είναι μια απλή διαδικασία, είναι ανώδυνη, θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή να είμαστε αυτάρκοι σε αίμα. Αυτό τελειώντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των παιδιών που θα είναι οι αποδέκτες όλης αυτής της διοργάνωσης και να ευχηθώ ότι ο Σύλλογος Action ST θα συνεχίσει, θα αυξήσει τους αιμοδότες και θα γίνει ένα παράδειγμα και για τις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Ξεπέρασε κάθε προσδοκόμενο. Υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, νέοι γονείς. Τι να πω, δηλαδή αυτό δεν το περίμενε κανείς, δεν το φανταστόταν κανείς. Το μήνυμα ήδη έχει δοθεί εδώ στην Αρκαδία και το κόσμος το εισέσπαρξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι πιο συγκινητικό να βρεις παιδιά, φοιτητές να έρχονται να δίνουν αίμα για κάποια παιδιά που δεν τα ξέρουν καν, ας πούμε. Όχι, ήταν πολύ συγκινητική όλη αυτή, αυτό το διήμερο. Πέρασαν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Και έδειξαν έμπραχτα πλέον την αγάπη τους και την συνεισφορά τους σε αυτό που λέγεται παιδικός καρκίνος, που τρομάζει όλους, που είναι η απειλή για τα επόμενα χρόνια, είναι η απειλή του αιώνα. Τι να πω, δηλαδή, τι να πω. Η Τρίπολη έστειλε λοιπόν το δικό. Η Τρίπολη έστειλε και με το παραπάνω, δηλαδή τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που στήριξαν αυτή την προσπάθειά μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους. Όποιος βοήθησε με οποιοδήποτε τρόπο αυτή την κίνηση, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να περιμένουμε ότι αυτή η κίνηση θα γίνει θεσμός, είναι κάτι που διοργανώνεται συχνά στην Τρίπολη, αφού βλέπουμε ότι η Τρίπολη ανταποκρίνεται και είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος και μπορεί να βοηθήσει. Όπως μας είπαν και οι γιατροί, είναι από τις λίγες περιφέρειες που είδαμε τέτοια κινητικότητα και τέτοια συμμετοχή σε πρώτη αιμοδοσία, σε πρώτη θεματική αιμοδοσία. Πρέπει να γίνει πλέον, πρέπει να ριζώσει αυτό. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και καλό θα ήταν από τα σχολεία αυτό το πράγμα να ξεκινήσει. Το θεωρώ απαραίτητο πλέον και είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Εμείς βέβαια θα δούμε. Τώρα πλέον οι ευθύνες είναι πιο πολλές και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να οργανώσουμε και δεύτερη αιμοδοσία. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα πετάλια. Οτιδήποτε γίνεται όμως θα γίνεται σταθερά και σίγουρα. Και θα ενημερώνουν το κόσμο. Για κάποιους που ίσως δεν πρόλαβαν, μπορούν να δώσουν κάποιο άλλο τρόπο να πάνε στο παρακατοικό νοσοκομείο και να δηλώσουν πως θέμα είναι για το σύλλογο, τι μπορεί να γίνει. Μπορούν να το κάνουν. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι ανάγκες έχει το νοσοκομείο. Ξέρω ότι έχει τα έκτακτα του νοσοκομείου, ξέρω ότι είναι λίγο το προσωπικό. Αν μπορούν οι άνθρωποι εκεί να εξυπηρετήσουν. Πολύ ευχαρίστω, ναι. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την γιορτή, να το πω, σε αυτή την προσπάθεια. Ξέρετε, όταν εφημερεύει ένα νοσοκομείο της Αθήνας και ειδικά ένα νοσοκομείο σαν τον Παίδων, το σημερινό αίμα είναι μια εβδομάδα υπόθεση.
δηλαδή θα το χρησιμοποιήσει για τα παιδιά, μπορεί να καλύψει κάποια άλλα νοσοκομεία με παιδιά. Δηλαδή είναι απαραίτητο, πώς να το κάνουμε. Είναι κάτι που δεν φτιάχνεται, είναι κάτι που δεν αγοράζεται, είναι κάτι που η επιστήμη τόσα χρόνια δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι να πω, δηλαδή, αξίζει τον κόπο.